Γιατί λοιπόν τα αυτονόητα είναι τόσο δύσκολα? Αυτό νομίζω ότι η επανάσταση του αυτονόητου συνετελείται. Καταρχάς να πω ότι είναι μια κοινή, όπως αναφέρετε και εσείς, μια κοινή αναφορά, και αυτό νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό χαρακτηριστικό. Όταν τα προβλήματα χρονίζουν, όταν τα προβλήματα δεν βρίσκονται ανταπόκριση όσον αφορά τη λύση τους, τότε νομίζω ότι και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως ήταν αυτή η πρωτοβουλία και των τριών κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ και του ΜΕΡΑ25 για τον εκπροσώπο στο Ηράκλειο, έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Ένα ιδιαίτερο συμβολισμό που αναφέρεται διεξοδικά και μάλιστα πολύ περιγραφικά, θα έλεγα, τις συγκεκριμένες προτάσεις μας, στοχευμένες, μετρημένες, στα πλαίσια και τη λογική της καλής πρακτικής για να πάρει επιτέλους ανάσα ο τόπος. Γιατί λοιπόν το αυτονόητο? Γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει δικό άουτα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει διαφορετικές προτεραιότητες ανά περιοχή. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά ότι το Αρκαλοχώρι 1,5 ολόκληρο χρόνο μετά βιώνει συνθήκες λες και ο σεισμός συνετελέστη πριν από 1 ή 2 μήνες. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Αυτό βιώνουμε, αυτό προσλαμβάνουμε από τους πολίτες, από τους δημότες της ευρύτερης περιοχής. Και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας, ηθική, πολιτική, κοινωνική, να αναδείξουμε το θέμα ακόμα περισσότερο μέχρι επιτέλους δοθεί μια λύση ή φανεί ότι η κατάσταση τροχοδρομείται σε μια συγκεκριμένη και σταθερή ράγια. Κύριε Μαμουλάκη, ξέρετε, όταν την Παρασκευή, την Πέμπτη, 26 του μήνα, ρώτησα τον πρόεδρο της Ελπίδας, τον κύριο Καντάτσιο, εάν τελικά, αφού ήταν τόσο κοντά τους ο πρωθυπουργός, συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό, γιατί ζητούσαν 5 λεπτά μαζί του, να του καταθέσουν και ένα υπόμνημα, να του πούν 2 κουβέντες, γιατί τίποτα δεν έχει προχωρήσει έτσι όπως έπρεπε να έχει προχωρήσει. Αυτό το οποίο άκουσα ήταν το εξής: για λίγα 24 ώρα γίναμε αόρατοι και χωρίς προβλήματα, γιατί φαίνεται ότι ζούμε σε μία έφορη κοιλάδα με παχές αγελάδες. Αυτό είναι πόνος ψυχής σαν διαπίστωση από τους ανθρώπους. Ναι, και νομίζω ότι αυτή η εικόνα που περιγράφεται, αλλά και η εικόνα που διαμορφώθηκε κατά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο Καστέλι, ξέρετε, σε ευθεία γραμμή, μόλις 6 χιλιόμετρα είναι η απόσταση μεταξύ του εργοταξίου του Καστελίου, του αεροδρομίου, το οποίο εδώ έδωσε η ελληνική πολιτεία, να το αναφέρουμε αυτό, 20 επιπρόσθετα εκατομμύρια ευρώ για την περαιτέρω επέκτασή του. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι το ίδιο ορατή η περιοχή 6 χιλιόμετρα μακριά όλων αυτών των ανθρώπων που διαβιούν κάτω από τις συνθήκες που βλέπετε για ένα δεύτερο χειμώνα. Ευτυχώς δεν είναι δύσκολος ακόμα, αλλά οι συνθήκες είναι σίγουρα πάρα πολύ δυσμενείς. Αυτή λοιπόν η αντιδιαστολή, αυτοί οι δύο διαφορετικοί κόσμοι σε απόσταση λίγων, ελάχιστων χιλιομέτρων, δείχνει πάρα πολλά για το τι πολιτεία και το τι κάνει ή δεν κάνει η πολιτεία. Πού δίδει τις προτεραιότητες της και πού δεν τις βλέπει καν. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι η προτεραιότητα πάντα είναι ο άνθρωπος. Από τον άνθρωπο που ξεκινάμε και από τις ανάγκες του. Πολύ σημαντικά τα αναπτυξιακά έργα ή τα έργα υποδομών. Συνδράμουμε, υποστηρίζουμε, συνυπογράφουμε, αλλά δεν μπορεί να παραμελεί το άνθρωπος. Είναι αδιανόητο είναι τη 2023. Σας πληροφορώ, κύριε Δουγεράκη, θα σας το πω και οι συνάδελφοι βουλευτές, μετά από αλλεπάλληλες επισκέψεις και αυτοψίες που έχουμε κάνει στην περιοχή και στους οικισμούς, οι συνθήκες είναι αδιανόητες για την εποχή που ζούμε, για το 2023. Πρέπει άμεσα, έστω και τώρα, έστω και 5, να παρθούν πιο δραστικά μέτρα. Και αυτά που νομίζω που προτείνουμε, έτσι συνολικά και συμπεριληπτικά, είναι μια δέσμη μέτρων που πραγματικά θα δώσουν μια ανάταξη στην περιοχή. Ένα τελευταίο και σας απελευθερώνω, κύριε Μαμουλάκη. Πολιτικός μηχανικός είστε, γνωρίζετε τα πράγματα πώς έχουν γίνει κλπ. Γιατί μέχρι σήμερα, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε υποθεί, ίσως να ξέρετε περισσότερα πράγματα και να διαφωτίσετε τους ανθρώπους, αυτό το περίφημο γραφείο, τα ΕΦΚ, πραγματικά φυτοζωή? Γιατί κυριολεκτικά αυτό γίνεται. Το συγκεκριμένο γραφείο που αναφέρεται παίζει, θα έπρεπε να παίζει ένα κομβικό, επιτελικό και δραστικό ρόλο στην ανάταξη περιοχής. Όπως βαθιά υποστελεχωμένο, με αρχικά ειδικότητες οι οποίες δεν βοηθούσαν, δεν προσελήφθησαν μηχανικοί στον αριθμό που απαιτείται, αλλά έχει πολύ μεγάλο αριθμό διοικητικών και μόνο υπαλλήλων. Όταν το κατάλαβαν, πέρασαν κάποιοι μήνες και τώρα πάλι φαίνεται ότι είναι αφυδατωμένη στελεχειακά η υπηρεσία τα ΕΦ,
όσον αφορά τους μηχανικούς. Άμεση ενίσχυση μηχανικών. Δεν προχωράνε φάκελοι και αυτοψίες αν δεν υπάρχει προσωπικό από διπλωματούχους μηχανικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο και μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά στην πράξη. Κύριε Δουβγεράκη, θυμάστε στην τελευταία επικοινωνία που είχαμε μαζί, σας είχα πει ότι ευτυχώς που δεν έχετε κουραστεί να αναδεικνύετε αυτά τα θέματα, τα συγκεκριμένα. Γιατί καλά να είμαστε, δεν ήθελα να γίνω προφήτης κακών, αλλά αποδεικνύεται ότι δυστυχώς είχα δίκιο. Και είχαμε πει ότι αυτά τα θέματα με τους ρυθμούς, να το πω εγώ διαφορετικά, που βαδίζουν, θα τα αντιμετωπίζουμε πολλά χρόνια. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ θα περίμενα... Είναι απογοητευτικό να ακούς τους ανθρώπους από το Αρκαλοχώρι να σου λένε ο ρυθμός αυτός θα μας πάει μπροστά ή θα μας πάει σε μια λύση ενδεχόμενα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε 180 χρόνια. Θυμάστε τι είχε πει ο κύριος Μάρκος Κοκολάκης, Σωστά, σωστά κύριε Δουλγεράκη, μα γι' αυτό στον πρόλογό μου σας είπα και εγώ αυτά που είπα. Εγώ όμως θα περίμενα, ειλικρινά σας το λέω, είχα την ελπίδα ότι προχθές ο Πρωθυπουργός της χώρας μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη που βρέθηκε στο Ηράκλειο, αντί να αναρωθεί σε επικοινωνιακού χαρακτήρα, θα έλεγα φιέστες, και αυτό αποδείχτηκε, γιατί πήγε στο αεροδρόμιο, πήγε στον καρτερό. Κυρία Δουλγεράκη, τα είπαμε και προχθές. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ασφαλτοστρώθησαν εν ρηπή οφθαλμού ένα βράδυ οι δρόμοι γύρω από τον καταβλισμό, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είναι αθλητικό κέντρο, των 4 εκατομμυρίων απευθείας αναθέσεων στον καρτερό, για να πάει ο Πρωθυπουργός να δει τι. Δεν ήταν προτιμότερο, για να τα λέμε έτσι απλά και κατανοητά, κυρία Δουλγεράκη, δεν ήταν προτιμότερο ο κύριος Πρωθυπουργός να επισκεφτεί 5 λεπτά από το Καστέλι σε ένα έργο που συμβασιοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Καλά να πω ότι καλώς πήγε να δει που βαδίζουν οι εργασίες, αν και εκεί έχουμε καθυστέρηση 2 χρόνων, να πήγαινε 5 λεπτά στις σεισμόπληκτες περιοχές δίπλα και να δει η διεισόμαση, τα χάλια της περιοχής, να δει ότι τις υποσχέσεις που έχουν δώσει οι υπουργοί του έχουν παραμείνει υποσχέσεις. Κυρία Δουλγεράκη, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν θα αναλωθώ να πω τα ίδια πράγματα. Όμως, να σας πω αριθμητικά ότι μόνο εγώ έχω καταθέσει 41 ερωτήσεις, αναφορές και επίκαιρες ερωτήσεις. Εάν αρθριστούν με τις άλλες ερωτήσεις και αναφορές που έχουν κάνει οι άλλοι συνάδελφοι βουλευτές της αντιπολίτευσης, μπορεί να υπερβαίνουν τις 100. Μπορεί να υπερβαίνουν τις 100. Κονύβω όντως εν τη ερήμο. Βλέπουμε αυτό που είπατε, μια στασιμότητα εγκληματική, θα έλεγα εγώ, μέχρι σήμερα, καταργώντας αν θέλετε κάθε έννοια δικαίου, έχοντας αυτούς τους ανθρώπους στο απόλυτο κενό, να βλέπουμε κάθε μέρα, αντί να διορθώνονται πράγματα, να χειροτερεύουν. Τι μας είπε ο Δήμαρχος προχθές, στο Κρήτη TV, σε μια εκπομπή, ότι... Ωραία αιχμής με το Μάνο Δασκαλάκη. Με το Μάνο Δασκαλάκη, στην ώρα αιχμής, σωστά είπατε. Τι μας είπε ο Δήμαρχος, δεν θα πω τι είπαν ο Σύλλογος Ελπίδα, που κατά γράμμα συμφωνούμε και δείχνει πραγματικά την ένδια της περιοχής, αλλά αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα κάποιες κατεδαφίσεις. Τι μιλάμε για ανασυγκρότηση, τι μιλάμε για ανοικοδόμηση, τι μιλάμε για ανέγερση κατοικιών όταν αυτή τη στιγμή δεν έχω χρήματα να προχωρήσω στις απαιτούμενες κατεδαφίσεις. Έκανα κάποιες κατεδαφίσεις, είχα κάποια χρήματα, τώρα οι πιστώσεις είναι μηδενικές, οπότε εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω, δεν έχω την οικονομική, ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε κατεδαφίσεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Πέρα λοιπόν των αναφορών και των επίκαιρων και των ερωτήσεων και των αναφορών που έχουμε καταθέσει όλοι, προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή την επιστολή, όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, ομονοώντας και προσπαθώντας να πείσουμε επιτέλους την κυβέρνηση να σκύψει τα προβλήματα και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι δυνατόν τώρα, κυρία Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή να επιστρέφονται, να διαγράφονται οι επιστρεπτές προκαταβολές στις πυρόπληκτες περιοχές και στις σεισμόπληκτες να μην διαγράφονται? Σας λέω ένα απλό περιστατικό που πραγματικά χρήζει, δεν ξέρω ποιας λογικής, να διαγράφονται οι επιστρεπτές προκαταβολές στις πυρόπληκτες περιοχές και όχι στις σεισμόπληκτες. Να εφαρμόζονται δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά. Πολύ σεισμόπληκτοι οι επιχειρήσεις, ξέρετε πολύ καλά ότι οι επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δεχθεί δεν είναι αυτές που χρειάζονται
για να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας που είχαν ή για να σταθούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στα πόδια τους. Και το βασικότερο, δεν έχει εκπονηθεί ακόμα ούτε ένα ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά ούτε επιμέρους μελέτες για την ανασυγκρότηση. Πόσα είναι στην Εύβοια, 74, πόσα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη? Νομίζω 32, εάν θυμάμαι καλά από τις πληροφορίες που έχω. 15 μήνες μετά εμείς πάμε στον 16ο και τα προβλήματα συνεχίζονται. Όχι, θα πείτε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι 5 φάκελοι έχουν εγκριθεί από τους 1.400 και 8.000 σύνολο. Αυτό δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κυρία Δουγεράκη. Και να σας πω κάτι άλλο. Είπαμε προχθές ότι έγκαιρα είχαμε ενημερώσει, εγώ θα σταθώ σε αυτό, παρά το ότι μας διαβεβαίωσαν ότι θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά θα το δείτε ότι μακάρι να μην είμαι, μακάρι να διαψευστώ, αλλά κοιτάξτε, είχαμε έγκαιρα ενημερώσει τα αρμόδια υπουργεία, γιατί είναι δύο, ότι έλυγαν οι συμβάσεις των μηχανικών από τους 30, τον 25. Mm-hmm. Και είχαμε πει να ανανεωθούν οι συμβάσεις. Γιατί, κυρία Βουγεράκη, να ανανεωθούν οι συμβάσεις? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, είχαν μπει στο κλίμα, άρχισαν να μπαίνουν στη διαδικασία διεκπαιρέωσης και γνώσης των φακέλων και έρχεται όχι να ανανεώσει τις ίδιες συμβάσεις, αλλά να κάνει καινούργια προκήρυξη που εύχομαι οι διαδικασίες που στην Ελλάδα δεν γίνεται, αλλά εύχομαι, έστω και τώρα οι διαδικασίες να είναι σύντομες. Γιατί εάν σε μια νέα προκήρυξη πάρω με το γράμμα του νόμου, χρειάζεται τουλάχιστον ένα δίμηνο, τρίμηνο για να διεκπαιρεωθεί η προκήρυξη. 15 μέρες οι αιτήσεις, άλλες 15 οι ενστάσεις, άλλες 15 η μοριοδότηση και άλλες 15 να βγουν τα αποτελέσματα, η οριστική πίνακα κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε, αν πάμε πάλι 2-3 μήνες πίσω, το πρόβλημα θα μεγιστοποιηθεί. Δηλαδή τα αυτονόητα δεν κάνουν, κυρία Δουκεράκη. Γι' αυτό σας λέω, ομονοήσαμε, συναντηθήκαμε, κουβεντιάσαμε και είπαμε όλα αυτά τα ζητήματα να τα στείλουμε με μια επιστολή στους αρμόδιους 8 υπουργούς, για να μην έχουν κανένα περιθώριο πλέον να πούν, μα ξέρετε, δεν είδαμε, δεν ξέραμε, δεν κάναμε. Καταλάβατε. Και ας αφήσει ο κύριος Τριαντόπουλος, τον άκουσα προχθές για άλλη μια φορά να λέει, μα εμείς έχουμε δώσει 65 εκατομμύρια. Και ξέρει ο κύριος Τριαντόπουλος ότι αυτά τα 65 εκατομμύρια είναι στις τράπεζες. Πράγματι έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα. Είναι ανεκμετάλλευτα. Και όποιος τολμήσει να το πάρει, αυτό το οποίο έχετε επισημάνει πάρα πολλές φορές, όπως επίσης και από το Αρκαλοχώρι, ότι να είναι προσεκτικοί όσοι τα παίρνουν για άλλους σκοπούς, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί οι φάκελοι, γιατί θα χρειαστεί να τα επιστρέψουν πίσω και μάλιστα εντόκως. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και ξέρει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κάθε Τριαντόπουλος ότι αυτή τη στιγμή παίρνουν ακόμα χρήματα, αυτό που είπατε, από την αρρωγή, γιατί δεν έχουν να βγάλουν την καθημερινότητά τους, δεν μπορούν. Τις οικονομικές δυνατότητες είναι, οι οικονομικές δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες. Και προχθές διαπίστωσα, κυρία Δουγεράκη, ότι πολλοί μέσα στην απογοήτευσή τους, ακόμα και το λίγο λάδι που βγάλουν, αντί να πάρουν τα χρήματα και να βγάλουν την καθημερινότητά τους, χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για να κάνουν επισκευές στα σπίτια τους, αγνοώντας οποιαδήποτε επιχορήγηση, αγνοώντας οποιαδήποτε αρρωγή, τη στιγμή που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν το φάκελό τους. Κρίμα που φτάνουμε σε αυτό το σημείο, διαπιστώνετε αυτά και διαπιστώνουμε αυτά τα οποία γίνονται. Κρίμα που 16 μήνες μετά οι άνθρωποι συνεχίζουν να μένουν στα κοντέινερς με όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Λογιάδη, επιτρέψτε μου. Μόνο μια κουβέντα, γιατί μας περιμένει και ο κύριος Λογιάδης, να το πούμε καλημέρα. Μια κουβέντα, ότι εμείς από την πρώτη μέρα, από τη δεύτερη μέρα των σεισμών, δώσαμε μια υπόσχεση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ότι δεν θα τους αφήσουμε μόνος τους. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας και αυτό θα το κάνουμε μέχρι τέλους. Χαίρομαι που μιλάω μαζί, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άκουσα και τον συνάδελφο, τον αγαπητό. Πολύ καλά τα λέτε, πολύ καλά τα αναδεικνύετε. Αλλά δεν είναι μόνο, ξέρετε, το Αρκαλοχώρι και η Κρήτη. Είμαστε βουλευτές ασφαλώς Ηρακλείου Κρήτης. Είναι όλη η Ελλάδα, κυρία Δουλγεράκη, και αγαπητοί ακροατές. Δηλαδή, τέτοια πράγματα, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, συμβαίνουν πάντοτε. Το κράτος, εάν υπάρχει κράτος, που δυστυχώς έχει απαξιωθεί, δεν υπάρχει ούτε δήμοι, ούτε περιφέρειες, τίποτε. Θα έπρεπε αυτόματα, ανά πάσα στιγμή, να έχει πάντοτε ένα σχέδιο για κάθε πυρόπληκτο, για κάθε σεισμό, ό,τι θα κάνει. Και όχι να περιμένει μετά που θα γίνει το συμβάν, να δούμε τι θα κάνουμε στο Αρκαλοχώρι, τι θα κάνουμε στη Σάμο, τι θα κάνουμε στην Εύβοια, τι θα κάνουμε οπουδήποτε το κάνουμε. Αυτό δεν είναι κράτος, αυτό είναι αλακάρτ. Δεν γίνεται έτσι.
Άρα λοιπόν οφείλουμε αυτά όλα τα θέματα να τα αναδεικνύουμε και τόσα πολλά άλλα που και εσείς αναδεικνύετε. Σήμερα έχουμε στην Βουλή, στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών. Θα αναδείξω αυτό που λέει πολύ ωραία εδώ πέρα η Νέα Κρήτη με το θέμα της διακοπής του ρεύματος και τις απάτες που κάνουν σε επιδοτήσεις με το ρεύμα. Αυτές οι απάτες που την πατάνε πάρα πολλοί πολίτες, την πληρώνουν και να αναδεικνύουμε συνέχεια θέματα όπως είπε παραδείγματος χάρη, κυρία Δουλγεράκη μου, πέρα από το Αρκαλοχώρι που πραγματικά όπως την καταθέσαμε την επιστολή, την έχει όλος ο κόσμος και μπορεί να τη διαβάσει στα site μας όλες τις ερωτήσεις και αναφορές που μου καταθέσει ο κάθε βουλευτής. Αλλά αυτό κανονικά πρέπει να το κάνουν όλοι οι βουλευτές της Ελλάδος, για όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να σας πω ένα απλό μικρό παράδειγμα που αφορά το αεροπλάνο που έπεσε μέσα Δεκεμβρίου στον Καρτερό, στον Κακόρος απ' έξω, και ακόμη έχει μείνει εκεί πέρα με τα καύσιμά του μέσα, δεν έχει ανελκυστεί, δεν έχει γίνει τίποτε. Αποτελεί ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα πέρα από τα υπόλοιπα, συν το ότι υπάρχει ακόμη 17 χρόνια πίσω το Sea Diamond βυθισμένο στην καλδέρα της Σαντορίνης με χιλιάδες τόνους πετρελοειδή μέσα του. Τι να λέμε τώρα. Ένα άλλο πρόβλημα που βλέπουμε μπροστά μας, που μας έρχεται, επειδή είμαι από την Κρήτη και επειδή Έλληνα και αγαπώ τον τόπο μου και τα προϊόντα μας, τα αγροτικά που πραγματικά χρυσάφι, το ελαιόλαδο, το οποίο φέτος έχει συγκυριακά μια καλή τιμή. Κυρία Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή η Ισπανία και η Ιταλία πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει, ακούστε τώρα, να μειώσει τους δασμούς εισαγωγής ελαιολάδου από τρίτες φθηνές χώρες όπως είναι την Ισία Μαρόκο, για να εισάγει η Ιταλία και η Ισπανία φθηνό ελαιόλαδο από την, ακόμη φθηνότερο από αυτές τις τρίτες χώρες, να το τυποποιούν και να το πουλάνε σαν ιταλικό ή σαν ισπανικό. Τι θα γίνει με το ελληνικό ελαιόλαδο λοιπόν στο μέλλον? Τι κάνει η ελληνική πολιτεία αυτό το πράγμα? Θα μπει στο μέλλον επίσης, του χρόνου λένε ότι θα μπει και η Αυστραλία και η Αμερική και η Κίνα στην παραγωγή ελαιολάδου. Τι θα γίνει με το ελληνικό ελαιολάδο? Τι κάνει η Ελλάδα? Τι κάνει η Ελλάδα όσο αφορά αυτή η κυβέρνηση, η Δουλγεράκη, δηλαδή τώρα μου έρθει στο μυαλό μου και με θυμώ το λέω και συγγνώμη που τα λέω όλα μαζί έτσι, το θέμα του βέτο που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση μία φορά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα των εφοπλιστών. Η ελληνική κυβέρνηση μία φορά έθεσε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά να μεταφέρουν οι Έλληνες εφοπλιστές το ρώσικο πετρέλαιο με τα ελληνικά τάνκερ. Και δεν έθεσε ποτέ βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά, παραδείγματος χάρη, τους αγρότες, τον ειδικό φόρο κατανάλωση των αγροτών, στου οποίου ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Το ένα θέμα και το ένα πρόβλημα. Είναι μηδέν στου εφοπλιστέ. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστια πράγματα από παντού. Δηλαδή, το ένα θέμα και το ένα πρόβλημα, το οποίο έρχεται να αποσυμπληρώσει το άλλο, αυτό λέτε, γι' αυτό και εκφράζεστε, και γι' αυτό εκφράζεστε με τέτοιο θυμό αυτή την ώρα. Για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει. Τόσα θέματα τα βλέπω μπροστά μου κάθε μέρα. Έτσι. Λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνουν 10. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για την καθημερινότητα των ανθρώπων που όπως τη βιώνουν είτε στους οικίσκους ή επιχειρηματίες με τις επιχειρήσεις τους και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω ότι την δυσκολία της κατάστασης την αποτυπώνει 2 χρόνια μετά η μεγάλη μείωση του πληθυσμού της περιοχής, που είναι το πρώτο, αν το θέλετε, δυσίων και για την προοπτική της περιοχής σημείο. Και το δεύτερο, ακριβώς αυτή η τραγικότητα της κατάστασης, αυτή η δυσκολία και αυτά τα προβλήματα είναι που μας οδήγησαν, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο δά στην καθημερινή πρακτική, βουλευτές 3 διαφορετικών κομμάτων να υπογράφουμε μια κοινή επιστολή, ακριβώς για να υπογραμμίσουμε την ένταση των προβλημάτων και την αναγκαιότητα. Ίσως έπρεπε να κινηθείτε πολύ πιο μπροστά, όταν από την αρχή διαπιστώνατε πάνω στους 3-4-5 μήνες ότι δεν προχωρούσαν τα πράγματα όπως έπρεπε. Ίσως να είχε γίνει ακόμα και πιο μπροστά, κύριε Ιγουμενίδη. Δεχτεί αυτή η παρατήρησή σας και θα μπορούσε όντως να έχει γίνει και νωρίτερα. Εντάξει, το πρόβλημα, ξέρετε, παραμένει. Το αν θα κοφεύσει και πάλι η κεντρική πολιτεία ακόμα και σε αυτή την κοινή, ας το πω έτσι, διαμαρτυρία. Από όλα τα θέματα που στην διάρκεια της εκπομπής σας τα αναδείξατε πολύ ωραία και εσείς οι ίδια προσωπικά αναφέροντας τα θέματα της επιστολής, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε 3 ζητήματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο είναι η αναγκαιότητα να μην έχουμε ατάκτως ερημένες προτάσεις ή ατάκτως ερημένες αποφάσεις, αλλά ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την οικιστική, την οικονομική και την κοινωνική ανασυγκρότηση της περιοχής. Και όλα να εντάσσονται σε αυτό το ενιαίο σχέδιο. Αυτό δυστυχώς είναι το μεγάλο έλλειμμα καταρχήν. Το δεύτερο είναι, επειδή ακριβώς υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις
που μόνο κακά μπορούν να προϊονίζουν. Mm-hmm. Χρειάζεται η αξιοποίηση των επιστημόνων. Υπάρχουν και στην επιστολή μας προτάσεις. Υπάρχουν οι προτάσεις του τεχνικού επιμελητηρίου, των αρμόδιων δηλαδή, των μηχανικών, των πολιτικών μηχανικών. Οι προτάσεις του ΤΕΤΑΚ για να διευκολυνθεί η κατάσταση. Είτε αυτές αφορούν το ποιοι μηχανικοί ασχολούνται και πόσο προχωράνε γρήγορα τα μέτρα, είτε αν το θέλετε και το ίδιο το σύστημα, η απλούστευση για παράδειγμα του συστήματος για επισκευές μέχρι 10.000. Δεν είναι το ίδιο ένα σπίτι που έχει κάποιες ρογμές σε μερικούς τοίχους χωρίς δομικά στατικά προβλήματα με ένα σπίτι που θέλει κατεδάφιση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι. Και το τρίτο είναι η πρότασή μας ουσιαστικά οικονομικά μέτρα. Mm-hmm. Για το σύνολο όλων των θεμάτων τα οποία δημιούργησε ο σεισμός πριν από 2 χρόνια. Οικονομικά μέτρα για τη στήριξη των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, οικονομικά μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, οικονομικά μέτρα για την στήριξη αδύναμων ή με ανθρώπων με προβλήματα υγείας. Μια τρίτη ενότητα, δηλαδή το σύνολο των οικονομικών μέτρων που πρέπει να πάρθουν για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς 15 μήνες μετά, έχει δίκιο τελικά ο σύλλογος όταν λέει ότι, ξέρετε, νομίζουν ότι είμαστε μια φορή εδώ περιοχή, η Κοιλάδα, όπου δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν παχές αγελάδες. Είμαστε αόρατοι για κάποιους οι οποίοι φαίνεται δεν μας ακούν, δεν μας βλέπουν, δεν ξέρουν τι γίνεται. Αυτή η απογοήτευση την οποία μετράς νομίζω ότι είναι το χειρότερο στις μέρες μας. Ενέτε 2023, κύριε Ιγουμενίδη, όταν περιμένεις ότι τα πράγματα κινούνται, πάνε μπροστά και όχι πίσω. Αυτό που άκουσα πριν από λίγο από τον συνάδελφό σας που λέει ότι υπάρχει, βρε αδερφέ, ένα σχέδιο για το πώς αντιμετωπίζεις την κάθε καταστροφή και όχι αφήνεις την καταστροφή να σε τρέχει. Την τρέχεις εσύ και τις συνέπειές της. Αυτό που δεν είχαμε και μάλλον δεν θα έχουμε, κύριε Ιγουμενίδη. Και μάλλον δεν θα έχουμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, πώς να το πω, είναι τραγική η κατάσταση. Είναι, τα προβλήματα είναι εκρηκτικά. Απλώς ένας κόσμος που έμενε στο Αρκαλοχώρι βρήκε καταφύγιο στους γύρω οικισμούς, από τους οποίους κάποια στιγμή για την στα πλαίσια και στην πορεία της ανάπτυξης της περιοχής είχε μαζευτεί στο Αρκαλοχώρι, είτε βρήκαν διέξοδο καινούργια, βρήκαν δουλειές, πώς θα ζήσει ο κόσμος, στο Ηράκλειο. Το γεγονός δηλαδή που ουσιαστικά αντανακλάται στη μείωση του πληθυσμού της περιοχής είναι πρακτικά έκφραση αυτής της εκρηκτικότητας των προβλημάτων. Και αυτό απαιτεί, αν το θέλετε, και τις άμεσες λύσεις, άμεσες, γρήγορες. Δεν γίνεται να καθόμαστε να συζητάμε, και λύσεις οι οποίες να προχωράνε. Γιατί το να μοιράζεσαι εμένα χρήματα στα χαρτιά, που όμως με μια σειρά προϋποθέσεις που μπαίνουν, κανείς δεν μπορεί να τα απορροφήσει. Άρα τα χρήματα αυτά είναι μόνο για τις επικοινωνιακές ανακοινώσεις των όποιων κυβερνητικών παραγόντων επισκέπτονται την περιοχή. Εντάξει τώρα. Αυτό όμως δεν δίνει καμιά λύση. Ίσα οξύνει περισσότερο τα προβλήματα. Απόλυτα σαφής. Είναι κάτι από αυτά που ζητάμε και στην επιστολή μας. Δεν είναι... Απόλυτα σαφής, κύριε Ιγουμενίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, το έχω ξαναπεί, η γραφειοκρατία. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολυδέλαλων διαδικασιών που θεσπίζονται, αλλά με αποφάσεις πολιτικές ή άλλες. Επομένως, αυτό που πρέπει να δούμε και στην προκειμένη περίπτωση είναι βεβαίως το γενικότερο σχέδιο για την περιοχή, πώς πραγματικά θα μπορέσει την επόμενη μέρα, είμαστε ήδη 16-17 μήνες μετά, να μπει μπροστά μια ανάπτυξη, μια διαδικασία αναγέννησης καταρχήν και ανάπτυξης και προόδου στη συνέχεια, και βεβαίως για να επιτευχθεί αυτό, ποιες διαδικασίες πρέπει να απλουστευθούν και τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν. Έχουμε λοιπόν το θέμα καταρχήν με την οικιστική ανοικοδόμηση, με την αποκατάσταση, επισκευή ή κατασκευή νέων κτηρίων ανάλογα την περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει το σχέδιο με τους ρυθμούς που πάμε τώρα. Mm-hmm. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει άρδιν ο τρόπος με τον οποίο εξετάζονται οι φάκελοι. Οι 30 άνθρωποι, 17 μηχανικοί, αν έχω καλή πληροφόρηση, που είναι στον τομέα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών του Ηρακλείου, θα πρέπει να επιβλέψουν τους ιδιώτες που θα κάνουν τη δουλειά. Δεν γίνεται να εξεταστούν όλοι οι φάκελοι από τους 17 μηχανικούς. Και οι φάκελοι που θα υποβληθούν αναμένεται να είναι γύρω στους 8.000. Θα κάνουμε δηλαδή
5 έως 7 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν συμφωνούμε. Έχουμε λοιπόν προτείνει ότι θα πρέπει να μπουν ιδιώτες μηχανικοί στη διαδικασία, να επιβλέπονται από τον τομέα και βεβαίως να προχωρούν οι εγκρίσεις. Είναι ότι πρέπει... Δεύτερο... Μισό λεπτό. Επειδή τα έχουμε δει και αναλυτικά. Είναι ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και μένω σε αυτό το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Κεκέρογλου. Ότι πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες έτσι όπως έγιναν και στην Εύβοια σε ενιαίο και ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο όλων αυτών που αναφέρεται. Οικιστική ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, για να τελειώνουν τα ψέματα. Ένα μόνο κομμάτι είναι η CCA αποκατάσταση, ένα μόνο κομμάτι, και βεβαίως έχει μια σοβαρή πρόταση από το ΤΕΕ, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι το ΤΕΕ, σύμβουλος της πολιτείας, ότι μέχρι ένα προϋπολογισμό 10.000 θα πρέπει η διαδικασία να γίνεται με ευθύνη του μηχανικού, του ιδιώτη μηχανικού που επιλέγει ο πολίτης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό πρέπει να τα κατανοήσει ο κύριος Τριαντόπουλος και οι συναρμόδιοι υπουργοί υποδομών και εσωτερικών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια. Mm-hmm. Τώρα, το ότι κάθε φορά που ζητάμε κάτι επικαλείται η κυβέρνηση τις προκαταβολές. Πράγματι έχουν δοθεί. Έχουν μπει στους λογαριασμούς προκαταβολές. Και θα πω από την άλλη μεριά, τη στιγμή που είναι εγκλωβισμένοι με την διαδικασία και δεν έχουν τις εγκρίσεις των φακέλων στα χέρια τους, είτε έχουν μπει προκαταβολές, είτε δεν έχουν μπει, ένα και το αυτό. Υπάρχει ένας κόσμος που δεν έχει πάρει προκαταβολές, είτε γιατί καθυστέρησε, είτε γιατί πρέπει να εγκριθεί ο φάκελος πρώτα για να προχωρήσει η διαδικασία. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Και ναι. Τι έχει γίνει. Νομίζω αυτοί ότι... δηλαδή που δεν έχουν πάρει, αλλά θα εγκριθεί ο φάκελός τους, θα έχουν κάποιο μειονέκτημα. Δεν θα έχουν ουσιαστικά μειονέκτημα. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός, το ποσό δηλαδή που θα αποζημιώσει τελικά, που θα συμβάλλει το κράτος, η συνδρομή του κράτους στην ανοικοδόμηση. Και επειδή η αναθεώρηση του τιμολογίου, που την δουλέψαμε και την παλέψαμε πάρα πολύ, δεν ήταν ολοκληρωμένη, είναι μερική μόνο αναθεώρηση που δεν καλύπτει την αύξηση του κόστους. Τα υλικά έχουν πάρει φωτιά και λόγω του ότι από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τιμολόγια, αλλά και λόγω των ανατιμήσεων που έγιναν τον τελευταίο χρόνο. Και έτσι προτείναμε, για να μην περιμένουμε πότε μετά από 10 χρόνια θα ξανααναθεωρήσουν, φαίνεται αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν στην Επιτροπή για να αναθεωρηθεί το τιμολόγιο ή οι εκπρόσωποι φορέων, δεν ξέρω ακριβώς ποιοι ήταν στην Επιτροπή, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Για να προτείνουν τέτοιες τιμές, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, η πρότασή μας είναι, έγινε αποδεκτή και από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από άλλους φορείς. Την κατέθεσα την ημέρα που κάναμε τον απολογισμό, 27-28 Σεπτεμβρίου, στο Αρκαλοχώρι, στην εκδήλωση του Συλλόγου Ελπίδα, και η οποία μεταφέρθηκε συνέχεια και από το Σύλλογο Ελπίδα προς τους υπουργούς όποτε επισκέφθηκαν τον τόπο, να απαλλαγεί η διαδικασία από το ΦΠΑ ή να υπάρχει η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ, ούτως ώστε ένα 20% να είναι προς όφελος του σεισμόπληκτου, για να μπορέσει να κάνει την αποκατάσταση του κτηρίου.